ακολουθεί το δεύτερο άτυπο, τη δεύτερη άτυπη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας. Καταρχάς προσκαλώ τον κύριο Τούσκ, πρόεδρο της Ευρωσυνόδου, και τον κύριο Γιούνκερ να λάβει το λόγο. Πρώτος κύριος Τούσκ. Καλημέρα και ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, σήμερα είχαμε μόνο ένα στόχο που έπρεπε να επιτευχθεί, μια συμφωνία μετά από 17 ώρες διαπραγματεύσεων. Επιτέλους καταλήξαμε. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έχουμε ένα είδος, και κάνει λογοπαίγνιο ο κ. Τούσκ, ενός Greekment, συμφωνίας ελληνικής. Συμφωνήθηκε να αρχίσουν για διαπραγματεύσεις πάνω σε ένα νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, που κατά την άλλη, με άλλα λόγια, σημαίνει συνεχιζόμενη υποστήριξη για την Ελλάδα. Υπάρχουν αυστηροί όροι που πρέπει να πληρωθούν, να υπερψηφιστούν από αρκετά κοινοβούλια συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού οι προτάσεις, ώστε να ξεκινήσουν επίσημα διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα ESM. Η απόφαση όμως δίνει δυνατότητα στην Ελλάδα να επαναδρομολογηθεί με την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της. Αποφεύγεται επίσης αποφεύγονται οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αρνητικές συνέπειες που θα επέφερε ένα αρνητικό απότοκο των συνομιλιών αυτών. Θα δώσω μια σύνοψη των προτάσεων αυτών που θα βοηθήσει στην επανοικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και εταίρων. Ακολουθώντας τις διάφορες ελληνικές διαδικασίες, το Eurogroup θα συνεργαστεί με τους θεσμούς για να προωθήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις. Οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει επίσης κατεπηγόντως να συζητήσουν πώς θα βοηθηθεί η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες της με τη λεγόμενη γεφύρωση των αναγκών. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Jean-Claude Juncker, και τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, πρόεδρο του Eurogroup. Ξέρω πόσο αφοσιωμένοι υπήρξαν στη διαδικασία αυτή και πόσο ενεργά ενεπλάκησαν. Τους ευχαριστώ θερμά, γιατί χωρίς την σκληρή εργασία σας σήμερα δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ θερμά. Και τώρα Jean-Claude Juncker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνία. Ήταν επίπονη αυτή η συμφωνία. Χρειάστηκε χρόνος, όμως επετεύχθη. Από την αρχή, στο πλαίσιο αυτού που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ελληνική περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμενε στο γεγονός ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε Brexit υπό καμία μορφή. Άρα λοιπόν, ως προς την ουσία και ως προς το πλαίσιο, είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που μπορέσαμε, στο οποίο μπορέσαμε να καταλήξουμε. Η Κομισιόν πάντα επέμενε σε μία πτυχή του ζητήματος, του προβλέματος, δηλαδή παράλληλα με τις προσπάθειες σε επίπεδο αλληλεγγύη και των προσπαθειών από πλευράς Ελλάδας, να μην ξεχνούμε καθόλου την αναγκαιότητα της ανάπτυξης. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχής που η πρόταση της Επιτροπής τελικά έγινε αποδεκτή, όσον αφορά δηλαδή ένα πρόγραμμα 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει την ελληνική ανάπτυξη. Και τώρα στον κύριο Ντάισελμπλουμ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτές 17 ώρες σε αυτή τη σύνοδο είχαμε 14 ώρες σε επίπεδο συνάντησης Eurogroup, κατά τη διάρκεια των οποίων εξετάσαμε όλα τα θέματα που βρέθηκαν στο τραπέζι. Και όπως είπαν ήδη οι συνάδελφοί μου, το κομβικό σημείο ήταν το θέμα της εμπιστοσύνης. Εργαστήκαμε όμως επίσης πολύ σκληρά σε πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, το χρέος, την χρηματοδότηση, τα δημοσιονομικά στοιχεία κτλ. Συμφωνήσαμε επί πολλών ζητημάτων, έξτρα προσπάθειες
προσπάθεια από πολλές πλευρές προκειμένου να επανέλθει η Ελλάδα σε αυτή την τροχιά. Βεβαίως υπήρξαν και πολλά μεγάλα ανοιχτά ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου και χθες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και καταφέραμε οι ηγέτες να καταλήξουν μια συμφωνία επί των θεμάτων αυτών. Θα δείτε λοιπόν ότι στο κείμενο της συμφωνίας ότι κάποια από τα σημεία έχουν έρθει σε προθύστερο επίπεδο ούτως ώστε το ελληνικό κοινοβούλιο να μπορέσει να νομοθετήσει σε πολλά ζητήματα και βεβαίως αυτό θα βοηθήσει ούτως ώστε να επιστρέψει η εμπιστοσύνη σε όλες τις διαδικασίες και μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα σημεία συμφωνίας ως προς το που θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι ελληνικές προτάσεις, δηλαδή μεταρρυθμίσεις επί της αγοράς εργασίας, επί της αγοράς προϊόντων και ούτω καθεξής. Επίσης χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα των χρηματοδοτικών αναγκών και των οφειλών. Εν μέρει λοιπόν αυτή η συμφωνία αναφέρει ότι θα υπάρξει ένα fund το οποίο θα ιδρυθεί, ένα ταμείο όπου θα γίνει η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και θα υπάρξει αν θέλετε η ρευστοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων είτε με την ιδιωτικοποίηση είτε από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Τα χρήματα λοιπόν αυτά θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα χρέους και να μειωθεί το χρέος. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά για την αποπληρωμή και την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο του προγράμματος είναι του τραπεζικού τομέα. Το ταμείο λοιπόν αυτό επίσης θα συμβάλλει προς την αποπληρωμή αυτών των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης. Τέλος και επιπροσθέτως, αφής στιγμής θα χρειαστούν περίπου 25 δις για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Τα υπόλοιπα χρήματα που θα προέλθουν από το ταμείο θα χρησιμοποιηθούν κατά 50% για τη μείωση του χρέους και 50% για την επένδυση στην Ελλάδα και αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν είναι ένα από τα σημεία κλειδιά προκειμένου να εργαστούμε και ως προς την βιωσιμότητα αλλά και ως προς την επαναφορά της ανάπτυξης και επιστροφή των επενδύσεων στην Ελλάδα. Στο Eurogroup συνεχίσαμε την δουλειά. Ξέρετε, έχουμε ήδη ένα Eurogroup προγραμματισμένο σήμερα το απόγευμα, αφού μπορέσω και εγώ για λίγες ώρες να κοιμηθώ. Η διαδικασία θα έχει ως εξής. Από την ελληνική πλευρά τώρα και στις επερχόμενες ημέρες, Τρίτη, Τετάρτη, θα υπάρξει νομοθεσία τόσο σε ό,τι αφορά το σύνολο της συμφωνίας, θα χρειαστεί δηλαδή έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά επίσης και ως προς τα πρώτα προαπαιτούμενα, τα λεγόμενα prior actions, τα οποία δίνονται επιγραμματικά στην συμφωνία. Αφού στιγμής λοιπόν υλοποιηθεί αυτό, τότε θα υπάρξει ένα Eurogroup κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη και αυτό θα εκκινήσει τις διαδικασίες στα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό θα μπορούσε να λάβει χώρα Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ακριβής, διότι ξέρετε ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δική τους κυριαρχία και θα αποφασίσουν επί του χρονοδιαγράμματος. Αφού λοιπόν τα θέματα αυτά θα έχουν αντιμετωπιστεί και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, θα έχουμε μια πιο επίσημη απόφαση από το Eurogroup και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM επί τη βάση του άρθρου 13 της συνθήκες, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις. Και οι θεσμοί βεβαίως θα διαπραγματευτούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρωθεί και έτσι θα αντιμετωπιστούν και τα θέματα χρηματοδότησης, της βιωσιμότητας του χρέους, που θα είναι και πάλι μια κρίσιμη στιγμή προκειμένου να έχουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά που μένει ακόμα να γίνει. Άρα λοιπόν τις επόμενες μέρες για τα φώτα της προσοχής εστιάζονται στην Ελληνική Βουλή, ούτως ώστε να μπορέσουν να νομοθετηθούν αυτά τα μέτρα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια, ούτως ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις και να δοθεί η εντολή στους διαπραγματευτικούς θεσμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο σε εσάς για ερωτήσεις δεδομένων των πολλών ωρών των διαπραγματεύσεων. Θα σας ζητήσουμε να τα λάβετε υπόψη. Σύντομη ερώτηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, για τη γεφύρωση της χρηματοδότησης της χώρας, υπήρξε δυνατότητα της χρήσης των κονδυλίων του EFSM. Θα ήθελα να ξέρω εάν συζητήθηκε και αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε. Και αν ναι, θα συζητηθεί και αύριο στη συνάντηση του ECOFIN. Και αν με επιτρέπετε και δεύτερο ερώτημα.
Δεν σας ανησυχεί ότι η ελληνική κυβέρνηση ίσως να μην είναι σε θέση να περάσει τα νομοσχέδια ή να μην επιβιώσει τη συμφωνία αυτής, δεδομένου του γεγονότος ότι φαίνεται να είναι σε πλήρη αντίθεση με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση με αυτά που πρέσβευε μέχρι τώρα το κόμμα αυτό? Να πω εγώ κάτι σε σχέση με την χρηματοδότηση γέφυρα. Μας ζητήθηκε σήμερα το βράδυ και στη συνέχεια στο Eurogroup να συζητήσουμε το θέμα της χρηματοδότησης γέφυρας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάποια από τα θέματα ενέπλεκαν όλα τα κράτη-μέλη, όντως, αλλά είναι πολύ νωρίς να πούμε ακόμα προς τα που θα κατευθυνθούμε. Θα το εξετάσουμε λεπτομερώς λοιπόν αργότερα στο Eurogroup το απόγευμα. Ο κύριος Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο Eurogroup σήμερα το απόγευμα σε σχέση με τη χρηματοδότηση γέφυρα. Και σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημα που θέσατε, είμαι σίγουρος ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο όλες τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σήμερα. Άλλο ένα ερώτημα θα λάβουμε. Good morning. I would like to ask Καλημέρα. You, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με το Ταμείο Εγκυοδοτήσεων. Πόσο μεγάλο θα είναι και σε τι θα συνίσταται? Το μέγεθος του ταμείου αυτού στοχεύεται να ανέλθει στα 50 δις. Θα συσταθεί ένα συμβούλιο διακυβέρνησης που θα συμπεριλαμβάνει οι δήμονες στο πεδίο αυτό και αυτοί οι δήμονες θα αποφανθούν ποια περιουσιακά στοιχεία ταιριάζουν καλύτερα. Δεν θα δώσω παραδείγματα γιατί δεν είναι η δική μου εμπειρογνωμοσύνη να πω. Ερώτηση εκτός μικροφώνου. Θα εδράζεται στην Ελλάδα το ταμείο αυτό. Συγγνώμη, νόμιζα ότι εννοούσατε κάτι άλλο στο ερώτημά σας, λέει ο κ. Ντάισελμπλουμ. Θα συσταθεί λοιπόν και είπαμε τους λόγους για τους οποίους θα δημιουργηθεί. Έδρα θα έχει στην Ελλάδα. Τελευταίο ερώτημα. Από το Social Press, τις τελευταίες μέρες, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση του τετρασέλιδου χθες, υπάρχει αυξανόμενη ένταση και διενικευμένες επικρίσεις όταν υπερβολικά μεγάλες οι πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Χαρακτηρίστηκε σαν ένα άτυπο πραξικόπημα. Πώς αντιδράτε στις επικρίσεις αυτές? Σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα? Κύριος Γιούνκερ, είπα προηγουμένως ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη επιδεινώθηκε εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Απεδείχθη αυτό ότι όντως ίσχυσε. Αλλά ο συμβιβασμός που πετεύθη, γιατί περί συμβιβασμού πρόκειται, δίνει γενικά νικητές και όχι χαμένους. Δεν νομίζω ότι ταπεινώθηκε ο ελληνικός λαός, ούτε και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί. Είναι μια χαρακτηριστική ευρωπαϊκή διευθέτηση, ευρωπαϊκός συμβιβασμός, ως ήθιστε. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη τύπου.